ηλικίες. Αδιαφθορούς μας λένε, αδιαφθορούς μας λένε, τι παράνομο όλοι κλαίνε, τι παράνομο όλοι κλαίνε. Νόμος τάξη πειθαρχία, νόμος τάξη πειθαρχία, τέρμα στην παρανομία, τέρμα στην παρανομία. Αν ήταν από το ίδιο σόι, ήταν. Και ανοίγω την κασέλα. Την ανοίγω προσεκτικά, προσεκτικά, με φόβο. Και τι αντικρίζω, φωτίο. Τι αντικρίζεις, κύριε Λογία, τι. Για μάτια και μεγάλα φωτισιά, για μάτια. Yes.
Πάει, πάει ο καημένος αυτός να ζητήσει ως ακούεντο που την κοπέλα που ιστόσε μου την προηγούμενη νύχτα για να διεκκρίνει την κοπέλα και σε μια άλλη γυναίκα για μέτσι λέει του την κοπέλα που θέλει σε έφυγε λέει του έχει και 10 χρόνια που πεθάνε. Μα εφάστε. Τι νοπουλάς την κασέλα. Έχεις ότι τρέχω. Βγαίνω από το ένα δωμάτιο, μπαίνω στο άλλο δωμάτιο, τρέχω στο άλλο δωμάτιο, βγαίνω τελικά έξω από το σπίτι και αρχίζω ότι τρέχω και βλέπω μακριά το δάσος και μπαίνω τρέχοντας μέσα. Κατάλαβα ότι είναι το δάσος από το οποίο είχα ξεκινήσει. Τρέχω μες στο δάσος, χτυπάω πάνω σε ένα δέντρο, χτυπάω σε ένα δεύτερο δέντρο, χτυπάω σε ένα τρίτο δέντρο. Και τι λέω εκείνη την ώρα? Τι λες? Στου Γιώργο, σε βρήκα! Έπεσα ξεφτώ με ένα φίλο. Τι έγινε, γιατί δεν υποθέτει αρχηγό? Αλλά πώ άκουσε την ιστορία σου με ο φίλο σου που παίζει ένα κρυφτό λάτσο, λοιπόν θύμισε εκεί και αλλάξα τρόμο. Σταματάτε, είμαι και να πάρει το ρεστό γραφείο του. Α, γραφείο του, γραφείο του. Έλα, μου πει τίποτα άλλο. Όχι, έφυγα. Δεν είναι με κρυφτό αυτή τη φορά, είναι με τη μάνα του Λουρί είναι. Άστε καλέ, έλα σε πω, κάτσε να σε πω. Λοιπόν, μια φορά, ακόμα μικρό, πολύ μικρό, δηλαδή πα στην εφηβεία. Παίζε με ένα παιχνίδι, και εκεί την ώρα. Κάνω στο λέω στον δρόμο, γιατί είναι όλοι. Παραγιά μου, είναι μόνο το πόμα. Δεν ξέρω. Τι από παλαρία μου κάνει ρε παντελάκια. Έχουμε τον καραβακέλι με τα φαζάνια του. Μα δεν πραγματικά έτσι μου θέλετε να πεις ότι δεν με πιστεύεις, μάνα μου. Μα τώρα κύριε αρχή, για σοβαρό μιλάς, να πιστέψω ότι είδες λυκά άνθρωπο. Γιατί ο Τζακ Νίκολσον είναι καλύτερος σε ό,τι. Κύριε αρχή, μα πας για κανένα σιλούι. Ξέρεις να έφωξε στο αρχηγείο και κυκλοφορούν πολλά δεσπότα. Πολλά. Ήσουν τα γαζούα μου, τα γίνονται μέσα από τα λιγοσιλούθια μέσα. Πρέπει να πας του τηλόντες στα ρομινό. Λιγοσιλούθια. Ναι, κύριε αρχηγέ μου, λιγοσιλούθια. Ήταν και νύχτα, μπορεί να είσαι και κουρασμένος. Είσαι και γέρος άνθρωπος, μπορεί να είσαι και τραχώματα. Σίγουρα έχεις δηλαδή. Γέρικο είναι τα μάτι σου, Ζωβιά. Έχω τραχώματα, κούτλα, τραχώματα. Λαλείς. Λαλώ, κύριε αρχηγέ. Έχει κανένα άλλο να πει τα μέσα. Λαλώ, είτε μπορεί να κάνω. Αποκλείεται, Σνούλη, αποκλείεται, αφού σου είπα το ότι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, έτσι νομίζω. Δηλαδή, ήταν ένας έτσι, ένα έτσι μεγάλο στόμα, έτσι, και κάτι αυτιά, έτσι μεγάλες αυτιά, και έτσι ένα μεγάλο στόμα, έτσι γεμάτο τρίχες, Παναγία μου, έτσι, κάτι μουτερές τρίχες, Παναγία μου, έτσι, μουτερές. Παναγία μου, τους μοιάζει με τον άντρα μου. Δηλαδή τώρα, κύριε Χάμπερ, λες να υπάρχει πραγματικά τέτοιους λυκάνθρωπος? Να σου πω ρε Καραβαγγέλη, αν είσαι στο Χόλιγουντ σίγουρα, αλλά δυστυχώς είσαι στην νήσος Κύπρος. Α, στην νησί βρισκόμαστε τόσο καιρό. Καραβαγγέλη, Παυλόκη, ναι. Τι να κάνω και ο κακομοίρης, κύριε Χάμπερ, τι να κάνω αυτή τη ξάστρη τη νύχτα με το ολόγιο μου φεγγάρι. Σίγουρα περιμένεις με ρε Καραβαρά, ρε. Φουτούλα! Ναι, κύριε αρχηγέ. Εσύ τουλάχιστον πιστεύεις με? Ναι, κύριε αρχηγέ, καλώς σε πιστεύω. Αφού είδα τον τζογό. Στην ιστορία σου. Ναι, κύριε αρχηγέ, είδα τον. Και να γυρνώ δικαλά σαν λοσιόν. Είσαι εσύ
που σε εξαρθεί σε φτάνει. Κυρίε και κύριοι, έχει κανακλείσει την πρωτεύουσα. Καθώ πηγαίνουν οι μαρτυρίε για την εμφάνιση ενό μυστηριώδου τέρατο που πολλοί λένε μοιάζει με ένα λικάθρωπο. Το παράξενο πλάσμα παρουσιάζεται μόνο βράδυ. Και από ό,τι φαίνεται έχει βαλθεί να γίνει και πολύ πλούσιο. Γιατί όπου έχει θεαθεί εξαφανίζονται όλα τα άλλα. Και το ερώτημα παραμένει, κυρίε και κύριοι. Ναι, ο λικάθρωπο έχει θεαθεί. Αλλά η αστυνομία γιατί δεν έχει θεαθεί ακόμα. Ρεζίλ γίναμε πάλι. Τι λένε οι φαινοί, να δούμε, αδάφη, κάνει τώρα. Ναι, καλό νυχτό. Παραστούν μου. Το σιντιπλέγερ μου. Το σιντιπλέγερ μου. Κυρίαρχε, θέλω το CD player μου. Με όλο το σεβασμό, αλλά θέλω το CD player μου. Κυρίαρχε, μα γιατί φωνάζεις. Έχεις ούτε λικάθρωπος. Κυρίαρχε, μα να πούμε τα πράγματα που λάρεις. Είναι άνθρωπος, ξέρεις να λικάθρωπος. Όχι, δεν μπορώ αλλού. Φορώ φαντάσματα, νέα μου. Φορώ φαντάσματα. Επιτέλους, κυρίες και κύριοι, επιτέλους η αστυνομία αναλαμβάνει δράση. Μόλις προλίγουμε ανακοίνωσή του το αρχηγείο, καθησυχάζει τους πολίτες και τους διαβεβαιώνει ότι η αντισύλληψη του μυστηριώδους αυτού πλάσματος έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Ή για να ακριβολογούμε, λυκοανθρωποκυνηγητό. Παναγία μου, ρε Παντελάκη, φύγε ρε που πίσω μου, εζάλισες με. Και εσύ ρε Καραβαγγελ, τέλειον ευκά έξω από το δέντρο. Τσακάρα ρε λάλο σου, έχει τίποτε. Με σύλλους έχει, με λύκους, με κάτους, με σύλλους, με τίποτε. Έλα, θα με πεις ότι πήγα πίσω από το δέντρο γιατί φοβάμαι. Πήγα να σηκώψω ένα κλαράκι έτσι να σε δώσω. Ευχαριστώ. Δείγμα αγάπης και επί ευκαιρίας πήγα και προς νερό μου. Με πήγες προς νερού σου γιατί κατούρσες πάνω σου ποφός σου. Παιδιά, εγώ τι κάνω να εγώ φοβούμαι και τους λιγανθρώπους, φοβούμαι και τους χιλιανθρώπους, φοβούμαι τους όλους. Άντρε χαμένε, έχεις εμένα δίπλα στρώ του Καραβαγγέλη Ευάγγελο, το μεγαλύτερο κυνηγό λιγανθρώπων και φοβάσαι. Δηλαδή για να καταλάβουμε ρε Καραβαγγέλη, εσύ φάσαι τώρα να πούμε δάμε. Ποσός, να πληρωθούμε θέμα. Σκάσε ρε χαμένο. Ένα λεπτό ρε Καραβαγγέλη, έφασε ποσός είπες, α. Ποσός, ναι. Ποσός. Ποσός. Καραβαγγέλη. Ναι. Καναπτυχάρα. Επία προς νερό του είπε. Τι ρε και ρε. Βοντουλά, ξέρεις καλή μάνα μου. Αρέσει και μου πολλά έτσι. Εμένα όμως κύριε Χαμπό, μα μου αρέσει και καθόλου, δάμε, καθόλου μα καθόλου. Σε γιατί μάνα μου. Χαλό κύριε Χαμπό μου, χαλό. Είμαστε μέσα στη μέση του πουθενά και περιμένουμε να έρθει ένας λυκάστομος να μας ρουφήξει το γέμα μας, έτσι. Βοντουλά μου, έχεις με εμένα δίπλα σου μάνα μου και φοβάσαι τον οποιοδήποτε. Ναι κύριε Χαμπό μου, αλλά εσύ καλά την έχεις. Γιατί. Κύριε Χαμπό μου, εσύ είσαι ένας άσχημος, γέρος, αρσενικός. Εν είδες ποτέ σου ταινίες. Οι λυκάνθρωποι έρχονται να πιάνουν τις όμορφες, τις νέες, τις φρέσκες, τις κοπέλες. Εσύ καλά δεν είσαι άλλο στο κύριε Χαμπό μου, ποιος να γυρίσει να σε δει εσένα. Τουλά, είσαι χάρη που μας στήσε σοβαρή αποστολή. Αλλιώς έγινα σου ποιος είμαι ο γύρος, κατάλαβες. Δαμέ θα μείνεις, εντάξει. Γιατί κύριε Χαμπό. Διότι οι πληροφορίες λένε ότι ο λυκάνθρωπος θα δράσει υπόψε κάπου δαμέ. Κατάλαβες, κάπου δαμέ. Κύριε Καραβαγγέλης, 46. Χάμπος. Ναι μπορεί, τι κάνεις δαμέ, είναι πιέθηκο τους άλλους.
Συγγνώμη, ένα καταλάβαρε. Αμάρε κάμπο, αμάρε κάμπο. Καλά να βλέπω γύρω μου φαντάσματα, ρε μπα. Καλά να σε βλέπω όπως τον λιγάθρο, να σε ακούω και όπως τον λιγάθρο, ρε καμπάνες. Σπάτα, ρε. Άντρε, πράγμα. Παρόλια, καλημέρα. Αμάρε κάμπο, κύριε Λέξο, ρε κάμπο. Ρε κάμπο, γίνονται και εμείς άνθρωποι, ρε. Να είσαι τόσο στρίσι, δεν πάει γίνεται, ρε κομπάρε. Και να μου κάνει τσάμε, γε μου. Να μου κάνω, θέλεις να μου κάνω, μυρίζουμε, να μου κάνω. Και να μου μυρίζεσαι. Κύριε Ελέησο, κάμπνε μου και είναι αστυνομική, κάμπνε μου και είναι καμπόση. Πώς άλλος θα βρούμε τον λιγάθρωπο, κυρία Ζήνα. Άντε, πέ μου λαού, με είναι πολλά περίεργη. Αν δεν υπέτσουμε καμέ να σκεφτούμε πώς σκέφτεται ένα λιγάνθρωπο, πώς θα πούμε στη ψυχολογία του λιγάνθρωπου για να τον εύρουμε. Α, μάλιστα, και πρέπει να φάεις χώμα για να δεις τι άλλο σκέφτεται ένα λιγάνθρωπο. Κυρία Ζήνα, ο λιγάνθρωπο είναι που το σύλλο που προέρχεται. Ακριβώς το αντίθετο, αλλά τέλος πάντων, παρακάτω. Τέλος παρακάτω. Πρέπει και εμείς να κάνουμε το σύλλο για να σκεφτούμε πώς σκέφτεται εκείνος. Αλλά το σύλλο να σκεφτούμε πώς σκέφτεται, θα πάμε να φτιάξουμε. Ώστε! Ώστε! Άντε, καλό, έλα! Έλα, ρε! Φέτο, ρε! Φέτο, ρε! Φέτο, ρε! Ω, έβγε μακριά! Το θησαυροφυλάκιο σου! Το θησαυροφυλάκιο της αστυνομίας! Πού είναι! Ναι, να σου πω, για μου, πέντε θησαυροφυλάκιο, για μου, το στόμπο κλειστό. Πώς θα σου πω, πέντε θησαυροφυλάκιο, το στόμπο θα κλειστό. Α, ναι. Πρίγαμε. Σωστό. Ελάλε το ράπου σου, το άνοιξα. Πριτς, εσύ όνειμα. Πού είμαι, καλέ. Πα. Τι μέρος είναι αυτό, χάθηκα, μήπως ξεμάκρυνα πολύ. Έφυγα από την Κύπρο, πού είμαι. Θα φωνάξω βοήθεια. Όχι. Θα με ακούσουν έτσι να με κοροϊδεύω. Ας πάω και θέλω να βοηθάω. Πα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κι άλλο ένα πράγμα. Θα φωνάξω βοήθεια και χαίστηκαν με κοροϊδεύουν. Βοήθεια! Φωνές. Ακούω φωνές. Και εγώ αγκώ φούσκομο να σου γυρίσω ρε φωτούλα έτσι και δεν σιωπήσεις. Κάτι ακούω. Ακούσαμε, σε ακούεις φωνές. Όχι. Γνώριμη είναι η φωνή που ακούω. Βοήθεια. Νομίζω είναι ο κύριος Λογίας. Καλό Αγγέλη ρε. Βοήθεια. Να φάει μεγάλο όμως, τάραξε ρε φωτούλα. Ξέρω που ήχνη, εγώ ήμουν, ξέρεις, ήμουν ηχνηλάτης στον Αμερικανικό στρατό στο Βιετνάμ και έχω πιάσει και τον Κοντζίλα εγώ. Αυτά τα ίχνη είναι ίχνη από μεγάλο ζώο. Πρέπει να τα ακολουθήσουμε. Είσαι δίκιο ο Καλαμαράς, ρε παιδιά. Αν το ακολουθήσουμε τότε ίχνη να μας οδηγήσουν στο τέλος πάντων, σε εκείνο το πλάσμα. Παλά μου, μάνα. Παιδιά, χαλό παιδιά, τότε οδηγούμε στο αρχηγείο. Μα είναι δυνατό ρε φίλε, είναι δυνατόν τόσο χρονών άνθρωπος και να πιστεύεις ακόμα στα φαντάσματα της του λυκάνθρωπους. Λοιπόν μάθε ότι δεν είμαι λυκάνθρωπος, εγώ είμαι ληστής, ναι, είμαι ληστής, δεν
δεν είμαι λυκάνθρωπος. Καταλαβες? Λάλε, τώρα που κατάλαβες που είναι το θησαυροφυλάκιο, είδα λιώσα τσασούλη. Πάρω του ρε! Δώστε του ρε!